Οι μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν ασφυκτικά. Διαιωνίζονται τα εγκληματικά κενά σε κλίνες και προσωπικό και η ελληνική κυβέρνηση, από τη μία κάνει εξοργιστικές συγκρίσεις των νεκρών αναχώρα, ισχυρίζεται προκλητικά ότι αν αυξηθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα αυξηθούν οι νεκροί, ενώ μειώνει κατά 600 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση της υγείας. Για μέτρα προστασίας σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε χώρους δουλειάς ούτε κουβέντα, αφού δεν εξυπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματιών. Τα εμβόλια, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως, αυτό δεν διαγράφει τις τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, από την ευρωενωσιακή στρατηγική ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των νοσοκομείων και εμπορευματοποίησης της υγείας που οδήγησαν στα εκατομμύρια των νεκρών. Ταυτόχρονα, φαρμακοβιομηχανίες και καπιταλιστικά κράτη επιδίδονται σε μια κούρσα ανταγωνισμού για το εμβόλιο εμπόρευμα. Οι συμφωνίες κρύβουν άγνωστους και επικίνδυνους όρους για τους λαούς. Πίσω από πατέντες αποκρύπτονται πολύτιμες πληροφορίες, στερώντας την έγκαιρη ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, την απαραίτητη διεπιστημονική συνεργασία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και να επιταχύνουν τη διάθεση των εμβολίων. Οι λαοί πρέπει να γνωρίζουν. Γι' αυτό ζητήσαμε με αίτημα στην Κομισιόν να αποκαλυφθούν οι όροι των συμβάσεων. Συμβάσεις που πληρώνονται με χρήματα από τη βαριά φορολογία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι ρήτρες που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα φαρμακευτικά μεγαθύρια. Οι λαοί της Ευρώπης να απαιτήσουν να διατεθεί δωρεάν το εμβόλιο σε όλους, χωρίς διακρίσεις ή κατηγοριοποιήσεις με βάση την τιμή του. Να ιεραρχηθεί η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αντίτιμο και η θωράκιση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Ο εξοπλισμός και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, με αξιοπρεπείς μισθούς, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν πάγιες και έκτακτες ανάγκες.